παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του παχαίου σεντέρου και καρκίνο του ορθού, έγραψε ο Γιουχάρα και οι συνεργάτες του. Τα ευρήματα της έρευνας δεν αποδεικνύουν ότι ο διαβήτης συμβάλλει άμεσα στην εμφάνιση καρκίνου του παχαίου σεντέρου σε κάποιους ανθρώπους. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από μη κλινικές έρευνες, στις οποίες οι διαβητικοί βρέθηκε ότι διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του παχαίου σεντέρου σε σχέση με τους μη διαβητικούς. Οι διαβητικοί δεν καλούνται να κάνουν συχνότερα ή σε μικρότερη ηλικία εξέταση για καρκίνο του παχαίου σεντέρου σε σχέση με τους μη διαβητικούς, είπε ο Γιουχάρα. Δεν είναι επίσης σαφές εάν αυτή η οδηγία θα αλλάξει μελλοντικά. Οι γιατροί προτείνουν οι περισσότεροι άνθρωποι να υποβάλλονται για πρώτη φορά σε εξέταση για καρκίνο του παχαίου σεντέρου στα 50 τους. Όσοι έχουν συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου για αυτή τη μορφή καρκίνου, όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό, θα πρέπει να ξεκινούν νωρίτερα. Λοιπόν, και τώρα, Αγγέλα μου, θα πρέπει νοερά να μεταφερθούμε μέχρι την Καλιφόρνια, γιατί από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση, η οποία είναι αρκετά θετική και αξιοπερίεργη. Επιστήμονες από την Καλιφόρνια πραγματοποίησαν πρόσφατα έρευνα και διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος θανάτου από καρδιακό νόσημα είναι υψηλότερος για τους άνδρες που δεν έχουν παιδιά, από ό,τι για τους πατεράδες. Να σου πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση αυτή η είδηση, γι' αυτό και επέλεξα να την μεταδώσουμε, να δείξουμε και τα καλά λοιπόν της οικογένειας, και καλό θα είναι να την επιλέγουμε κάποια στιγμή, είτε άντρες είμαστε είτε γυναίκες, όχι για λόγους υγείας τόσο, αλλά για να έχουμε να μοιραζόμαστε και τα ωραία και τα άσχημα πράγματα που μας συμβαίνουν στη ζωή, γιατί όπως λέμε πάντα από εδώ, μαζί είναι καλύτερα. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι να που έρχεται και η επιστήμη να μας αποδείξει ότι η δημιουργία παιδιών, οικογένειας και φροντίδων έτσι μας κάνει να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και οργανικά. Αφού μιλάει η επιστήμη λοιπόν, τι να πούμε, και εμείς. Οφείλουμε να το δεχτούμε. Να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ θετική είδηση και ας ελπίσουμε ότι οι πατεράδες που μας ακούν από το σπίτι θα έχουν έτσι χαράξει στο πρόσωπό τους ένα πλατή χαμόγελο για έναν ακόμα λόγο, γιατί τα παιδιά τους δίνουν σίγουρα ευτυχία, να λοιπόν που τους χαρίζουν και υγεία, έτσι. Ας περάσουμε όμως να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ και επανερχόμαστε σε λίγο. Επιστήμονες από την Καλιφόρνια πραγματοποίησαν πρόσφατα έρευνα και διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος θανάτου από καρδιαγγειακό νόσημα είναι υψηλότερος για τους άντρες που δεν έχουν παιδιά από ό,τι για τους πατέρες. Οι ειδικοί μελέτησαν περίπου 135.000 παντρεμένους άντρες άνω των 50 ετών για πάνω από 10 χρόνια, συσχετίζοντας τον αριθμό παιδιών καθενός με τη μακροπρόθεσμη υγεία του. Το 92% είχε τουλάχιστον ένα παιδί και το 50% τουλάχιστον τρία. Η μελέτη αποκάλυψε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αριθμό παιδιών και στον καρδιακιακό κίνδυνο για έναν άντρα, καθώς όσοι δεν έγιναν μπαμπάδες κινδυνεύουν περισσότερο να αποβιώσουν από καρδιακά προβλήματα. Πάντως, η έρευνα δεν απέδειξε ότι η έλλειψη παιδιών αποτελεί την αιτία για τον αυξημένο κίνδυνο, αν και εγείρει νέα ερωτήματα για τη σχέση ανάμεσα στη γονιμότητα και τη γενικότερη υγεία. Όπως διευκρινίστηκε, τα ερευνήματα δεν αποδεικνύουν ότι η έλλειψη παιδιών είναι αυτή που προκαλεί τα καρδιακιακά προβλήματα στους άντρες, όμως υποδηλώνει ότι η υπογονιμότητα συνιστά προειδοποιητικό σημάδι για μελλοντικές καρδιακιακές παθήσεις. Και Χριστιάνα μου, αφού επιστρέψαμε, πάμε στο επόμενο θεματάκι μας. Θα σε ταξιδέψω τώρα μέχρι τη Βρετανία. Καθώς επιστήμονες επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά πως τα ινομιώματα στη μήτρα αυξάνουν τον κίνδυνο επαναλαμβανόμενων αποβολών και ότι η αφαίρεσή τους τις αποτρέπει. Να λοιπόν ένας ακόμη λόγος γιατί μιλάμε συνέχεια για πρόληψη εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονται να κάνουν παιδί. Έτσι, πάρα πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο και στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Να λοιπόν, γιατί σώζει η πρόληψη, γιατί μπορείς και να γίνεις ευτυχής αποκτώντας ένα παιδί και να είσαι υγιής. Γι' αυτό πρέπει οι γυναίκες να πηγαίνουν να εξετάζονται συχνά, τακτικά, ακόμα και όταν είναι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, για να φροντίζουν την ζωή τους και να έχουν ποιότητα στη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν
η πρόληψη, το να κάνει μια γυναίκα τις απαραίτητες εξετάσεις κάθε χρόνο, που είναι το τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο δείχνει τα πάντα σχεδόν, έτσι, ναι, όσον αφορά εμάς τις γυναίκες, και η μαστογραφία είναι απαραίτητες. Πρέπει να μας γίνουν συνήθεια αυτές οι εξετάσεις. Καλώς νοούμενη συνήθεια, γιατί πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να προσφέρουμε και στην οικογένειά μας. Και να πούμε φυσικά ότι μία αποβολή δεν είναι φυσικά, είναι πολύ δυσάρεστο γεγονός. Και πολύ επώδυνο για μία γυναίκα που περιμένει με λαχτάρα και πολύ μεγάλη αγωνία και αγάπη ένα παιδί, έτσι. Και θα πρέπει να πούμε ότι ό,τι μπορεί να κάνει για να το αποφύγει, ειδικά μια γυναίκα η οποία έχει αγωνιστεί για να κάνει παιδί, είναι θετικό. Και το κάθε βήμα της επιστήμης που αναλύει το τι μπορεί να φταίει, είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν έχει αντίκτυπο μόνο στην υγεία της με ένα τέτοιο περιστατικό, αλλά έχει και στην ψυχολογία κυρίως. Ναι, και στην γαλήνη της οικογενειακής της ζωής, που ξέρουμε μια γυναίκα πόσο πολύ θέλει να είναι ήρεμη και πόσο όταν κάνει αυτό το βήμα θέλει η συνέχεια αυτού του βήματος της αγάπης της με έναν άνθρωπο να είναι ένα παιδί. Και ειδικά όπως προείπες εσύ, όταν έχει προσπαθήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση όλες οι γυναίκες και ειδικά οι γυναίκες που κυοφορούν και θέλουν να γίνουν μανούλες. Η πρόληψη σώζει. Και πριν κυοφορήσουν να κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Βεβαίως. Για να δούμε όμως με περισσότερες λεπτομέρειες το θέμα στο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε πάλι κοντά σας. Επιστήμονες στη Βρετανία επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά πως τα ινομοιώματα στη μήτρα αυξάνουν τον κίνδυνο επαναλαμβανόμενων αποβολών και ότι η αφαίρεσή τους τις αποτρέπει. Τα ινομοιώματα είναι καλοήθεις μη καρκινικοί όγκοι που αναπτύσσονται μέσα ή γύρω από τη μήτρα. Αποτελούνται από ινώδη και μυϊκό ιστό και μολονότι έχουν σχετιστεί με τις μονήρεις αποβολές, μέχρι τώρα ήταν ασαφές εάν παίζουν ρόλο και στις καθέξιν αποβολές. Οι αποβολές αποκαλούνται καθέξιν όταν καταλήγουν σε αυτές τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες κοιήσεις. Έπειτα από 20 χρόνια έρευνας, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, με επικεφαλής τον δόκτορα Σωτήρη Σαραβέλο, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως αυξάνουν και τον κίνδυνο επαναλαμβανόμενων αποβολών. Οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερες από 900 γυναίκες, οι οποίες ήταν ασθενείς μιας κλινικής εξειδικευμένης στις αποβολές. Οι 8 στις 10 γυναίκες είχαν ινομοιώματα. Στις εθελόντριες που υποβλήθηκαν στην αφαίρεση ινομοιωμάτων, τα ποσοστά αποβολής κατά το δεύτερο τρίμηνο της κοιήσεως μειώθηκαν από 21% σε 0%, με αποτέλεσμα το ποσοστό γεννήσεων ζώντος βρέφους να αυξηθεί από το 23% στο 52% σε συγκεκριμένη ομάδα γυναικών. Είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται πως η αφαίρεση ινομοιωμάτων, τα οποία διαταράσσουν την κοιλότητα της μήτρας, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες αποκτήσεως μωρού σε γυναίκες με καθέξιν αποβολές, πρόσθεσε ο Δόκτωρ Σαραβέλος. Και σε αυτό το σημείο, Χριστιανά, φτάσαμε στο δικό σου αγαπημένο σημείο της εκπομπής, το αφιέρωμα. Ανυπομονώ να δούμε σε ποια προσωπικότητα μας έχεις ετοιμάσει για αυτή τη βδομάδα. Σημαντική προσωπικότητα. Γιατί όλα εκπλήξεις είσαι. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, το αφιέρωμά μας θα αφορά τον Κέρτ Κομπέιν, έναν πολύ σημαντικό μουσικό της γενιάς του. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής σε ένα συγκρότημα του Nirvana. Σε ένα πολύ διάσημο πολύ συγκρότημα διάσημο, που έκανε πάρα πολλές επιτυχίες, που ταξίδευσαν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και δημιούργησαν ένα δικό τους είδος μουσικής, ναι, την grunge μουσική. Με δύσκολο είδος, αλλά όταν τα ακούς το αγαπάς όπως και να έχει. Πολύ... Και σου εξάπτει την περιέργεια, έτσι. Πολλοί νέοι ταυτίστηκαν μαζί τους. Ναι, και στην εφηβεία μας ακούγαμε οι περισσότεροι, νομίζω. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε να ακούμε με νοσταλγία κάποια κομμάτια, ειδικά μπαλάντες που είχαν εξαιρετικές. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετώπιζε πολλά είδους προβλήματα. Προβλήματα υγείας και δυστυχώς εξαρτήσεων. Ναι. Τα οποία στήχησαν και τη ζωή του, καθώς έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, 27 ετών. Έφυγε πάρα πολύ νέος αυτός πολύ ο άνθρωπος. Γιατί δεν είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τα ψυχολογικά κυρίως, που τον οδηγούσαν στον εθισμό κάποιων πραγμάτων, ουσιών. Και εν τέλει στην αυτοκτονία του. Ναι.
και δεν χάρηκε το δώρο της ζωής που του χαρίστηκε απλόχερα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε για άλλη μια φορά, Αγγελική μου, δυστυχώς, ότι η δόξα δεν φέρνει την ευτυχία, ούτε τα χρήματα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μέσα από το συγκρότημα αυτό τα είχε και τα δύο. Και πολύ δόξα και πολύ χρήμα. Το κακό είναι ότι δεν γνώριζε ότι οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν ανά τον κόσμο μπορούσαν να το στηρίξουν και δεν έδωσε το δικαίωμα στον εαυτό του να ζήσει μια υγιή και ισορροπημένη ζωή. Ας ελπίσουμε όλοι όσοι μας ακούν που αντιμετωπίζουν τέτοιου τύπου προβλήματα να μας ακούσουν, να ξυπνήσουν και να μπορέσουν γρήγορα να ζητήσουν βοήθεια, γιατί η ζωή είναι το ομορφότερο ταξίδι και οι εξαρτήσεις δεν σ' αφήνουν να το φέρεις εις πέρας. Και δυστυχώς ο συγκεκριμένος τραγουδιστής είχε πολλά να δώσει ακόμα, αλλά ναι, έφυγε πρόωρα από τη ζωή και έφυγε νωρίς. Δεν πρόλαβε. Μας άφησε μια παρακαταθήκη μεγάλη μουσική. Θα πρέπει να τον έτσι ευγνωμονούμε γι' αυτό. Και θα πρέπει, βλέποντας τη ζωή του και το βίο του, να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Ας περάσουμε όμως να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο αφιέρωμα που μας ετοίμασες και επανερχόμαστε σε λίγο. Ο Κέρτ Ντόναλντ Κομπέιν γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1967 στο Αμπερντίν της πολιτείας Ουάσιγκτον. Ο χωρισμός των γονιών του στην τρυφερή ηλικία των 7 ετών επέφερε δραματικές αλλαγές στο ψυχισμό του. Το ζωηρό και χαροπό παιδί κλείστηκε στον εαυτό του και η μουσική ήταν μια διέξοδος. Στα 14 του άρχισε να μαθαίνει ακόρδα των AC/DC και Cars στην ηλεκτρική κιθάρα που του χάρισε ο θείος του. Πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι θέλει να γίνει μουσικός και άφησε πίσω του τα μαθήματα στο σχολείο. Η επιτυχία δεν άρχισε να χτυπήσει την πόρτα του Kurt Cobain. Με το συγκρότημά του Nirvana βρέθηκε στην πρωτοπορία του μουσικού κινήματος Crunch στις αρχές της δεκαετίας του 90 που συνδύαζε το punk με το heavy metal. Δημιούργησε ένα σκληρό αλλά μελωδικό στυλ που είχε απήχηση στην νεολαία της εποχής, την περίφημη Generation X. Το 1991 οι πωλήσεις του άλμπουμ Nevermind, που περιείχε τον ύμνο του συγκροτήματος Smells Like Teen Spirit, ξεπέρασαν τα 14 εκατομμύρια αντίτυπα. Κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της ζωής του, ο Κομπέιν πάλευε με τη χρόνια βροχίτιδα και με έντονους σωματικούς πόνους από μια χρόνια στομαχική ασθένεια που δεν διαγνώστηκε ποτέ. Αυτή η κατάσταση με το στομάχι του τον εξωθένωνε συναισθηματικά και πέρασε χρόνια προσπαθώντας να βρει την αιτία της. Καταλυτικά ήταν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, καθώς ο Κομπέιν αντιμετώπισε έντονα προβλήματα εθισμού σε ναρκωτικές ουσίες και κυρίως στην ηρωίνη. Το 1994, ο 27χρονος πλέον Κέρτ δεν άντεξε την επιτυχία και τη μεγάλη δημοσιότητα. Έδωσε τέλος στη ζωή του με μια σφαίρα στο κεφάλι. Οι αστυνομικές αρχές του Σιάτλ ανακάλυψαν το πτώμα του στις 8 Απριλίου. Η υπόθεση έκλεισε ως αυτοκτονία παρά τις θεωρίες περί δολοφονίας που υιοθέτησαν συγγραφείς και λάτρεις της μουσικής του. Ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι ο θάνατος επήλθε στις 5 Απριλίου. Ο Κέρτ Κομπέιν εξακολουθεί να συγκινεί και σήμερα με τη μουσική και την προσωπικότητά του. Κάθε χρόνο στις 5 Απριλίου, οι φανατικοί οπαδοί των Nirvana τιμούν τη μνήμη του με ολονυχτία στο Σιάτλ, την πόλη της δυτικής ακτής στον ΗΠΑ που ο Κομπέιν έβαλε στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Λοιπόν, και τώρα, Αγγελική μου, ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε τους μικρούς τετράποδους φίλους μας, όπως κάθε εβδομάδα, να βρούνε μια ζεστή αγκαλιά και συντροφιά. Για να πάμε σιγά σιγά με την πρώτη μας ανακοίνωση. Οι οποίες ήταν πάρα πολλές αυτή την εβδομάδα, έτσι. Ευχάριστο είναι αυτό και μακάρι να βρουν.